Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή και σήμερα, ημέρα του Κυρίου, ημέρα ευλογημένη και πάλι είμαστε κοντά στο διαδικτυακό μας, στο τηλεοπτικό μας μάλλον αρχονταρίκι για να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε πριν δύο Κυριακές στην πρεμιέρα μας, στην τηλεοπτική, για τον Μελέτιο Επίσκοπο Πρεβέζης, τη ζωή του, τα νεανικά του χρόνια, τα εφηβικά χρόνια, τα φοιτητικά χρόνια και κατ' επέκταση την πορεία του ως επίσκοπος μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα θα αναφερθούμε στην ζωή του που πλέον φεύγει από τα στενά όρια του χωριού του και βρίσκεται στην Αθήνα. Τον στέλνουν οι γονείς του από την Αλαγωνία, δίπλα στην Καλαμάτα, ένα χωριό, κοντά στον Ταΐγετο, όπως προείπαμε, και βρίσκεται στην Αθήνα για τις περαιτέρω σπουδές του. Στην Αθήνα έρχεται ο Μελέτιος το 1947 με 1954. Η οικογένειά του, λοιπόν, όταν έγινε 13 ετών ο Μελέτιος, τον έστειλε στην Αθήνα. Τελείωσε εκεί το εξετάξιο γυμνάσιο και σπούδασε θεολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από ό,τι έλεγε ο ίδιος, το άμεσο ενδιαφέρον του για την Εκκλησία στα χρόνια της εφηβείας ήταν μικρό. Οι ιδέες του διαφωτισμού και η μόνιμη ποδόσπερη θανάτου του Θεού τον είχαν επηρεάσει. Περιέγραφε την εποχή εκείνη ως την περίοδο που ζούσε μακριά από τον Χριστό και ως μία βαθιά εφηβική κρίση με κοσμική ζωή. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός και στα 16 του χρόνια ήρθε η στιγμή της μεταστροφής του σε μία ζωή αφιερωμένη στον Χριστό. Έλεγε «Μέσα στην μεγάλη του αγάπη ο Θεός δεν με άφησε να χαθώ. Με οδήγησε στην επίγνωση. Στην περίπτωσή του ο Θεός χρησιμοποίησε τα βιβλία για να προσεγγίσει τον Μελέτιο και ο ίδιος μας το περιγράφει ως εξής. Το 1950 ήμουν περίπου 16 χρόνων. Είχα καταφέρει να μαζέψω ένα μικρό χαρτζιλίκι και έτσι πήγα να αγοράσω κανένα φθηνό βιβλίο από μία καρότσα, γιατί τα ολοκένουργια στο βιβλιοπωλείο ήταν πανάκριβα. Εκεί έκανα την ίδια επιλογή που θα έκανε ένα οποιοδήποτε αγόρι της ηλικίας μου, οποιασδήποτε εποχής. Η ματιά μου έπεσε σε δύο βιβλία. Το πρώτο είχε τίτλο «Η Γαλάτια, ερωτική μυθιστορία» του Πολύβιου Δημητρακόπουλου. Το δεύτερο είχε τίτλο «Απόκρεφη πράξης Παύλου και Θέκλης». Σκέφτηκα τότε, τον τζακώσαμε τον Απόστολο Παύλο σε παράνομες πράξεις με κάποια Θέκλα. Πριν πάρουμε αποφάσεις για την ζωή μας, καλύτερα να το διαβάσουμε και όχι να ακούμε μόνο ό,τι λένε οι παπάδες. Μετά αγόρασα μια Καινή Διαθήκη και ένα βιβλίο με βίους Αγίων. Όταν διάβασα το ρομάντζο, πορνογραφία για την εποχή εκείνη, ηθοπλαστικό για την δική μας, αηδίασα. Κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει απολύτως τίποτα από αυτό. Το άλλο βιβλίο, «Απόκρεφη πράξης Παύλου και Θέκλης», αναφερόταν στο πώς η Αγία Θέκλα έγινε χριστιανή από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και πώς τον ακολούθησε με όλη της την καρδιά μέχρι τη στιγμή που μαρτύρησε για την πίστη της. Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο που όχι μόνο με μάγεψε, αλλά μου άναψε και την πρώτη σπίθα της επιθυμίας να γίνω μοναχός. Το τρίτο βιβλίο με τους βίους των Αγίων απλώς ενίσχυσε αυτή την επιθυμία μου. Ιδιαίτερα με εντυπωσίασε η ζωή του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως και η Καινή Διαθήκη έγινε από τότε το καθημερινό μου ανάγνωσμα. Και όταν μετά από 2 χρόνια πήγα στο Πανεπιστήμιο, την ήξερα σχεδόν όλη απ' έξω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον
Μελέτιο να βρίσκεται στην Αθήνα εφηβικά χρόνια, χρόνια δύσκολα, χρόνια ταραγμένα και όπως όλοι οι έφηβοι προσπαθεί να βρει κάποια βιβλία ως αναγνώσματά του πηγαίνοντας σε πλανόδιους που πουλούσαν βιβλία τα οποία ήταν φτηνά και αγόρασε διάφορα βιβλία με τα οποία θα έκανε το κάθε αγόρι της εποχής του. Από ρομάντζο, όπως μας αναφέρει, το οποίο ήταν πορνογραφικό περιοδικό για την εποχή εκείνη, ηθικοπλαστικό για τη σημερινή εποχή, έναν άγνωσμα με τον Απόστολο Παύλο και την μαθήτριά του, την πρωτομάρτυρα Θέκλα, που ο τίτλος τον σαγίνεψε γιατί νόμισε ότι κάτι κρύβουνε πίσω από όλη την ιστορία αυτή και ότι υπήρχε κάποιο δέσιμο μεταξύ Παύλου και Θέκλας σε ερωτικό επίπεδο και όχι πνευματικό. Και έτσι η περιέργεια αυτή του νεαρού Μελετίου τον ανάγκασε να τα διαβάσει τα βιβλία αυτά ρουφώντας στην κυριολεξία και ανοίγοντάς του άλλους δρόμους. Άρχισαν σιγά σιγά αυτά τα βιβλία πραγματικά να τον φωτίζουν και ο ίδιος του, όπως αναφέρει, ξεκίνησε σιγά σιγά την μελέτη και της Αγίας Γραφής ως καθημερινό ανάγνωσμα, αλλά να διαβάζει και τους βίους των Αγίων, όπου έβλεπε το Ευαγγέλιο σε εφαρμογή. Και μάλιστα το εφήρμοζαν άνθρωποι έχοντας σάρκα και οστά, ελαττώματα, πάθη και αδυναμίες, όπως έχει ο καθημερινός άνθρωπος. Και έτσι, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, έβρισκε την επιβεβαίωση μέσα από τους Αγίους, μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εφήρμοζαν το Ευαγγέλιο στη ζωή τους. Έτσι κάπως αναφέρει ο ίδιος τα σκυρτήματα που είχε σε αυτήν την ηλικία και την ενασχόλησή του με την μελέτη και σιγά σιγά με την καθοδήγηση με μελέτης των γραφών και των βίων των Αγίων. Από τους βίους των Αγίων, αυτός ο βίος ο οποίος τον συνεπήρε ήταν ο βίος του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως. Ο Μελέτιος συχνά και επίμονα αναφερόταν στη σημασία της ιστορίας της Θέκλας, καθώς και στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου και του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως. Οι πρώτοι δύο Άγιοι έχουν εμπνεύσει γενιές και γενιές νέων ανθρώπων, κάνοντάς τους να παρνηθούν τον κόσμο και να γίνουν μοναχοί. Αλλά η ζωή του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως είναι άγνωστη στη Δύση και αξίζει να την προσέξουμε. Ήδη από την ηλικία των 16 ετών, διαβάζοντας τον βίο της Αγίας Θέκλας αλλά και του Μεγάλου Αντωνίου, αυτού του ασκητού, του πατέρα της ερήμου, του δόθηκε το έναυσμα, άναψε μέσα του η φλόγα και η επιθυμία να γίνει μοναχός. Όμως τον γοήτευε ο βίος και η ζωή του Αγίου Αθανασίου Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Ας πούμε λίγα για αυτόν τον Άγιο για να καταλάβουμε και ποιο είναι το σκεπτικό μετέπειτα του Μελετίου, αντλώντας παραδείγματα μέσα από τη ζωή αυτού του Αγίου. Ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανουπόλεως γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1665, αλλά μετά την ενετική κατοχή η οικογένειά του μετακόμισε σε ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου, όπου ο πατέρας του έγινε προύχοντας. Ο πατέρας του Αθανασίου ήθελε πολύ το μικρότερο αυτό παιδί του να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια όπως οι αδελφοί και οι αδελφές του. Τον Αθανάσιο όμως, από πολύ νέο, τον ήλκυε η Εκκλησία, ιδιαίτερα η ανάγνωση των γραφών και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας. Ήθελε να προσεύχεται περισσότερο, να νηστεύει περισσότερο, να βαθαίνει πνευματικά. Προσευχόταν διαρκώς, «Γνώρισον μη Κύριε οδόνεν υπορεύσομαι, ότι πρόσεηρα την ψυχή μου». Σε ηλικία 35 χρόνων δεν είχε ακόμη παντρευτεί και οι γονείς του του κανόνισαν γάμο. Λόγω του σεβασμού που έτρεφε για αυτούς,
συμφώνησε να παντρευτεί μία νεαρή, πλούσια κοπέλα. Ένιωθε την καρδιά του να σχίζεται ανάμεσα στο σεβασμό προς τους γονείς του και στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι ήταν καλύτερα να παραμένει κανείς άγαμος. Προσευχόταν συνεχώς γι' αυτό, αλλά επειδή σεβόταν και τους γονείς του, αποφάσισε να προετοιμαστεί για το γάμο, ετοιμάζοντας τα γαμπριάτικα. Λίγες μέρες πριν από το γάμο του, είδε στον ύπνο του τη Θεοτόκο να του λέει «Θα γίνεις σκεύος εκλογής και υπηρέτης του Υιού μου. Στείλε τους υπηρέτες με τα γαμπριάτικα στον πατέρα σου, επειδή η κοπέλα θα παντρευτεί άλλον. Πρέπει να πας στην Κωνσταντινούπολη». Δοξάζοντας τον Θεό και με μόνη του επιθυμία να κάνει το θέλημά του, έφυγε και από το γάμο και από την οικογένειά του και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήγε στο Πατριαρχείο, όπου τον έκυραν μοναχό και το χειροτώνησαν ιερέα το 1702. Το 1707 ο Πατριάρχης Γαβριήλ τον έκανε επίσκοπο Χριστιανουπόλεως, η οποία ήταν μία επαρχία στην Πελοπόννησο. Πρώτο του μέλημα ήταν να περιέλθει ολόκληρη τη Μητρόπολη του και να χτίσει πολλές εκκλησίες, αφού γνώριζε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος αγιάζεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Επειδή η Πελοπόννησος ήταν ακόμη υπό τουρκικό ζυγό, ίδρυσε ένα σχολείο για να διδάσκονται τα παιδιά γραφή και ανάγνωση, ώστε να μπορούν να διαβάζουν την Αγία Γραφή και να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα των καθολικών ενετών. Πλήρης Αγίου Πνεύματος, ο Αθανάσιος άρχισε να κάνει θαύματα, βοηθώντας με τις προσευχές του πολλούς ανθρώπους. Μετά το θάνατό του, κατεγράφησαν πολύ περισσότερα θαύματα, ενώ το Άγιο Λείψανό του φυλάσσεται στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Γορτινία της Πελοποννήσου. Αυτός είναι με λίγα λόγια ο βίος αυτού του Αγίου Αθανασίου, του μετέπειτα Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, ο οποίος και αυτός έφτασε μέχρι τα 35 του, είχε μορφωθεί αρκετά και δεν είχε υπανδρευτεί. Οι γονείς του ήθελαν πάρα πολύ να τον πανδρεύσουν, του βρήκανε κάποια εκλεκτή νέα για την εποχή εκείνη, του ετοίμασαν και τα γαμπριάτικά του, όμως αυτός βρίσκονταν μεταξύ σφύρας και άκμονος. Από τη μια ήθελε να μην χαλάσει την επιθυμία των γονέων του, από την άλλη όμως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ήταν αυτά που τον ήλκιαν, που έλεγαν ότι καλύτερα είναι να μένεις άγαμος. Και έτσι, μετά από προσευχές τις οποίες έκαμνε και ζητούσε την βοήθεια της Παναγίας να τον φωτίσει ποιον δρόμο να διαλέξει, τελικά αποφασίζει με όραμα της Θεοτόκου και του λέγει πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, η κοπέλα αυτή θα πάρει κάποιον άλλον. Και έτσι πράγματι έγινε, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου ο Πατριάρχης Γαβριήλ τον χειροτονεί τον κύριο μοναχό και αργότερα τον χειροτονεί και επίσκοπο Χριστιανουπόλεως και πηγαίνει στην Πελοπόννησο όπου βρίσκονταν αυτή η επαρχία για να την επιμάνει. Πρώτο του μέλημα ήταν να κάνει πολλές εκκλησίες, μικρά εκκλησάκια για την εποχή εκείνη, διότι ο άνθρωπος αγιάζεται μέσα στην εκκλησία. Ίδρυσε κάποιο σχολείο για να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, για να μπορούν τα παιδιά, τα ελληνόπουλα, να μπορούν να διαβάζουν τουλάχιστον το Άγιο Ευαγγέλιο και να διδάσκονται και να φωτίζονται μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και σιγά σιγά ο βίος του, η αγιότητά του, άρχισε να κάνει και θαύματα, τα οποία τα μαρτυρούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και αργότερα, μετά το θάνατό του, συνέχιζε και πάλι αυτός ο άνθρωπος του Θεού να θαυματουργεί παντιοτρόπως σε όλους όσους τον επικαλούνταν. Ο επίσκοπος Μελέτιος, ας έρθουμε πάλι στον Μελέτιο, απλώς κάναμε μία παρένθεση για να δούμε ποιος ήταν ο βίος αυτού του Αγίου Αθανασίου, του Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, ο οποίος ήταν και ο μέντορας του κατά κάποιον τρόπο, θα λέγαμε. Ονόμαζε τον Άγιο Αθανάσιο πνευματικό του πατέρα.
επειδή η συμβολή του ήταν καθοριστική και στην απόφασή του να γίνει μοναχός. Ο επίσκοπος Μελέτιος ανέφερε σε μία ομιλία: «Τον αγαπώ και τον ευλαβούμαι ιδιαιτέρως, επειδή χάρη σε αυτόν έγινα μοναχός. Δεν διδάχθηκα την αγάπη για τον μοναχισμό από κάποιον ζωντανό άνθρωπο, αλλά έμαθα από τον Άγιο Αθανάσιο, επίσκοπο Χριστιανουπόλεως». Δεν είχε κανέναν δίπλα του, κανέναν κοντά του για να τον καθοδηγήσει στον μοναχισμό. Απλά μέσα από την μελέτη και τον βίο του Αγίου Αθανασίου, μελετώντας αυτόν τον βίο, πραγματικά ήταν αυτός ο οποίος τον ήλκυσε στον μοναχισμό και κατά κάποιον τρόπο θεωρείται ο πνευματικός του πατέρας. Αργότερα εξήγησε ότι αφού διάβασε το βίο του Αγίου Αθανασίου, συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι έπρεπε να επιλέξει αν θα αφιερωνόταν αποκλειστικά στο Θεό ή θα ζούσε για την εγκόσμια δόξα. Βλέποντας πως ένας άνθρωπος αποφασίζει με τέτοιες συνθήκες, έχοντας ετοιμάσει τα ρούχα του γάμου του, να γίνει τελικά μοναχός και να αφιερώσει τον εαυτό του στο Χριστό, έκανε το σημείο του Σταυρού και είπα: «Αυτό τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω κι εγώ. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου και του Αγίου Αθανασίου». Αλλά ο επίσκοπος Μελέτιος άντλησε και άλλα διδάγματα από τη ζωή του Αγίου Αθανασίου. Πρώτα-πρώτα, επρόκειτο να διαμορφώσει την επισκοπική διακονία του εν μέρη κατά το παράδειγμα του Αγίου. Θα επισκεπτόταν τη Μητρόπολη του και θα έκτιζε εκκλησίες για να συγκεντρώνονται οι άνθρωποι. Δεύτερον, έμαθε την αξία και τη δύναμη της μορφώσεως, ακριβώς όπως ο Άγιος Αθανάσιος έλαβε την κατάλληλη μόρφωση και κατόπιν έγραφε για το καλό του ποιμνίου του. Έτσι θα έκανε και ο επίσκοπος Μελέτιος στη δική του σταδιοδρομία. Τρίτον, παρατήρησε πως η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί στα πρόσωπα των ανθρώπων και απεργάζεται θαύματα. Ο Άγιος Αθανάσιος δεν έμεινε στην ιστορία ως μία δεσπόζουσα μορφή της εποχής του, ούτε η φήμη του επεκτάθηκε τα κατοπινά χρόνια. Και όμως, με τη μοναχική του απλότητα, μεταμορφώθηκε σε δοχείο του Πνεύματος, επιτελώντας μεγάλα θαύματα. Τέταρτον και τελευταίο, ο Άγιος παρέμεινε πάντοτε ταπεινός. Όταν κάποτε οι χριστιανοί παρατήρησαν ένα ζεστό φως να λάμπει σαν φωτεινό αστέρι και να βγαίνει από το στόμα του ενώ λειτουργούσε, εκείνος τους συκέτεψε να μην το πούν ποτέ σε κανέναν. Δεν ήθελε να δοξάζεται ως Άγιος, αλλά μάλλον να παραμένει στην ανωνυμία και την αληθινή ταπείνωση. Το ίδιο επιζητούσε συστηματικά και ο επίσκοπος Μελέτιος. Τον ρώτησα κάποτε: «Ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή?» Ενθυμούμενος τον Άγιο Αθανάσιο, είπε ότι είναι η αφάνεια, η αγία ανωνυμία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επίδραση από την ανάγνωση του βίου του Αγίου Αθανασίου και των άλλων Αγίων που σαφώς τον επηρέασαν οδήγησε τον επίσκοπό μας στην Αγία Γραφή. Σε μία άλλη του συνέντευξη επίσης λέει σχετικά: «Διάβασα τυχαία το βίο του Αγίου Αθανασίου, επισκόπου Χριστιανουπόλεως, ο οποίος εορτάζει στις 17 Μαΐου. Αυτό με έκανε να αρχίσω την αναζήτηση και έτσι στην ηλικία των 17 ετών διάβασα από την αρχή ως το τέλος την Καινή Διαθήκη. Κατάλαβα ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου και αποφάσισα να ζήσω κοντά Του, να ζήσω για Αυτόν». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νεαρός Μελέτιος από πολύ μικρή ηλικία, ζώντας μέσα στην αναζήτηση, ήδη σε ηλικία 17 ετών και επηρεασμένος από την ζωή και τον βίο του Αγίου Αθανασίου, επισκόπου Χριστιανουπόλεως, μελετά όλη την Αγία Γραφή και μέσα από την μελέτη αυτήν αντλεί διδάγματα, αντλεί ζωήρητα νάματα, αρδεύει την ψυχή του και πλέον αρχίζουν να ανοίγονται οι οφθαλμοί του, οι πνευματικοί οφθαλμοί, και να κατανοεί ότι ο πραγματικός σωτήρας
είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός και αξίζει να θυσιάσεις κάθε τι για να τον ακολουθήσεις. Επηρεασμένος ότι αφήνει λίγο προτού τον γάμο του ο Αθανάσιος, αφήνει και νηφικά και τα καμπριάτικα ρούχα του και την ύφη και φεύγει, γίνεται μοναχός, επιζητώντας τον εραστή της ψυχής που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Το ίδιο λοιπόν μιμείται και ο νεαρός Μελέτιος. Θα λέγαμε δηλαδή ότι οι βίοι των Αγίων οδήγησαν τον Μελέτιο στο Χριστό δια της Αγίας Γραφής. Αυτά τα δύο είναι παράλληλα. Και η Αγία Γραφή που είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι καταγεγραμμένο, αλλά και η βίοι των Αγίων που είναι η εφαρμογή του Αγίου Ευαγγελίου. Είναι το Ευαγγέλιο σε εφαρμογή. Το εφαρμόζουν άνθρωποι με αδυναμίες και ελαττώματα και δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν είναι ανεφάρμοστο, αλλά εφαρμόζεται. Και εφαρμόζεται διότι ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη, όπως λέγει ο Κύριος. Όταν πραγματικά ερωτευθείς και αγαπήσεις αυτόν τον Χριστό, τον εραστή της ψυχής, τότε δεν αισθάνεσαι κανένα βάρος και δεν αισθάνεσαι κανένα ζυγό, διότι ζεις μέσα στην ελευθερία. Τα δεσμά δεν είναι δεσμά δουλείας, αλλά είναι δεσμά ελευθερίας που από μόνο σου πηγαίνεις για να ακολουθήσεις αυτή την πορεία την οποία χαράσει αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Εικονικά, αν θέλετε, ας σκεφτούμε λίγο την αμαξοστοιχεία που βρίσκεται πάνω στις ράγες του σιδηροδρόμου και ακολουθεί αυτές. Αν το δούμε αυτό από έξω, βλέπουμε ότι είναι σκλαβωμένο το τρένο να ακολουθεί αυτές τις ράγες. Δεν έχει ελευθερία. Και όμως, αν προσπαθήσουμε να το βγάλουμε πάνω από τις ράγες, τότε θα δούμε ότι δεν έχει ελευθερία, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι ακριβώς, αυτή την πορεία και αυτόν τον δρόμο τον οποίο δεικνύει αυτός ο Κύριος μέσω των γραφών, αλλά και μέσα από την ζωή των Αγίων, τότε πραγματικά έχεις αυτήν την άνεση και αυτήν την ελευθερία. Με αυτή την έννοια, οι Άγιοι δείχνουν τον Χριστό όπως τον περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Και ο επίσκοπος Μελέτιος πρόσφατα σχολίαζε ότι αφότου βυθίστηκε στους βίους των Αγίων, έκανε βουτιά λοιπόν μέσα στο πέλαγος αυτών των Αγίων, από εκεί και πέρα αναγνωρίζω μόνο τη λαμπρότητα του Χριστού στις πράξεις και στη νοοτροπία των Αγίων. Ο Χριστός αποκαλύπτεται πλήρως μέσω των γραφών. Γι' αυτό ακριβώς ο Μελέτιος ήξερε τις γραφές απ' έξω, προτού καν πάει στο πανεπιστήμιο. Αυτή η δίψα για τις γραφές πρέπει να θεωρηθεί ως ο σημαντικότερος καρπός εκείνης της τυχαίας επισκέψεως στην καρότσα με τα βιβλία στα 16 του χρόνια. Πράγματι, η ενασχόληση και η μελέτη των γραφών, αλλά και των άλλων, των βιβλίων, όπου επηρέασαν, του τράβηξαν μάλλον την προσοχή του μικρού Μελετίου, τον έβαλαν σε ένα δρόμο σκέψεως, σε ένα δρόμο μελέτης, σε ένα δρόμο όπου πραγματικά άρχισε να γνωρίζει την αλήθεια, να γνωρίζει το φως, να γνωρίζει ποιος είναι ο σωτήρας του κόσμου, γνωρίζοντας πάνω απ' όλα και τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η ζωή του στα εφηβικά χρόνια στην Αθήνα. Θα μεταφερθούμε όμως και στο πρώτο μοναστήρι στο οποίο πήγε, στο μοναστήρι της Βελανιδιάς, 1955-1957. Ο Μελέτιος, εκάρη μοναχός, την 28η Δεκεμβρίου του 1954, σε ηλικία 21 χρόνων,
στο μοναστήρι της Βελανιδιάς κοντά στην Καλαμάτα. Θεωρούσε την ημέρα εκείνη ως τη σημαντικότερη της ζωής του, διότι τότε ακριβώς άρχισε επίσημα την ολοκληρωτική του αφιέρωση στο Θεό, όπως την είχε ζηλέψει στη ζωή των Αγίων. Αργότερα θα ένιωθε και εκείνος την ίδια χαρά με πολλούς από αυτούς. Λέει, «Δοξάζω το Θεό, διότι από τη στιγμή που έγινα μοναχός, σε ηλικία 20 περίπου ετών, τώρα είμαι 60, με άλλα λόγια επί 40 χρόνια πνευματικής διαδρομής, δεν έχω νιώσει ουσιαστικά τι σημαίνει έλλειψη χαράς και ειρήνης. Έχω δοκιμάσει την πικρία και την ανησυχία, αλλά μόνο στιγμιαία και προσωρινά, για διαφόρους λόγους, χωρίς ποτέ όμως να χάσω τα δώρα του Χριστού, την ειρήνη και την χαρά. Δι' αυτού είμαι ευτυχής και θεωρώ ως μεγαλύτερη στιγμή την κορύβωση της ευτυχίας μου την ημέρα εκείνη που αφιερώθηκα στο Χριστό και έγινα μοναχός». Δύο λοιπόν μεγάλα δώρα, τα οποία του χάρισε ο Χριστός μας, που είναι η χαρά και η ειρήνη. Την ειρήνη μετέδιδε στους Αποστόλους, μετέδιδε με την Ανάστασή του αυτός ο Κύριός μας και είναι πραγματικά μεγάλα δώρα, τόσο η χαρά όσο και η ειρήνη. Ποτέ μα ποτέ, λέει, δεν έλειψαν από μέσα μου αυτά τα δύο μεγάλα δώρα. Αντιμετώπισα και πικρίες, αντιμετώπισα και λύπες, όμως για λίγο δεν μου έκλεψαν καθόλου την χαρά και καθόλου την εσωτερική ειρήνη. Καρπός της ολόψυχης αυτής αφιερώσεως στο Χριστό υπήρξε η ειρήνη και η χαρά που το συνόδευαν από την ημέρα της κουράς του. Η αρχή των δώρων αυτών ταυτιζόταν με τη σύντομη εμπειρία του στο μοναστικό κοινόβιο κοντά στην Καλαμάτα. Παρότι έμεινε στο κοινόβιο μόνο 2 χρόνια, λαχταρούσε εκείνη την περίοδο. «Η ψυχή μου ακόμη νοσταλγεί τις εμπειρίες εκείνης της περιόδου», όπως ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, λαχταρούσε να ξαναγευθεί τη θέαση του Θεού. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ζήσει σε μοναστήρι επί 45 χρόνια, οι εμπειρίες της κοινοβιακής ζωής ήταν ακόμη νοπές για τον νεαρό Μελέτιο. Η αδελφή της μονής της Βελανιδιάς δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένη και το μοναστήρι ήταν σχεδόν άγνωστο έξω από την περιοχή. Και όμως ο Μελέτιος εμπνεόταν από τους αδελφούς του μοναχούς. Ανακάλυψε την απλή αλλά βαθιά πίστη στο Χριστό, το σεβασμό για την Εκκλησία του, έλεγε πάλι σε μία βιογραφία του. «Το έλεος του Κυρίου έκλεισε για μένα άλλες πόρτες και με έφερε σε ένα μοναστήρι όπου συνάντησα αληθινούς αγγέλους, πραγματικούς αγγέλους καλοσύνης, αγάπης, ανθρωπιάς, φιλανθρωπίας, προσευχής, ευλάβειας, απλότητος, ταπεινώσεως. Όλοι οι μοναχοί ήταν αυθεντικοί. Η ζωή τους απροσποίητη. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Για να περιγράψουν τον καθένα τους θα χρειαζόμουν πολλές σελίδες». Οι αρετές των αδελφών του μοναχών θα γίνονταν πρότυπο για τον Μελέτιο και θα του προσέφεραν το θέμα για πολλές ομιλίες και πνευματική συμβουλευτική. Θυμόταν τον πατέρα Αμβρόσιο πως έκλαιγε κάθε φορά που άκουγε το Ευαγγέλιο. Ένας άλλος έψελε τη δοξολογία και στους 8 ήχους στη διάρκεια της νύχτας. Μια άλλη φορά, ο γέροντας που ήταν υπεύθυνος για τη μονή, όταν ο ηγούμενος απουσίαζε, μεταρσιώθηκε τόσο στην προσευχή, ώστε όχι μόνο ξέχασε να κάνει την προετοίμασή του γεύματος, αλλά ούτε πήρε είδηση ότι έχασαν το γεύμα. Αναμφίβολα, όλες αυτές οι εμπειρίες ενίσχυσαν την εικόνα του υποδειγματικού χριστιανού, που ο Μελέτιος είχε βρει στους χωριανούς του και στη ζωή των Αγίων, απλός, ευλαβής, φλογερός, ταπεινός.
τα καθήκοντα και οι ευθύνες που του ανατέθηκαν στο νεαρό Μελέτιο δεν τέργεζαν σε έναν αριστούχο πτυχιούχο του Πανεπιστημίου, αλλά σε κάποιον που ήθελε να ασκηθεί στην ταπείνωση και στην υπακοή. Το διακόνημά του ήταν να προσέχει τη λεχόνα γουρούνα στο χειροστάσιο, να μην πλακώσει τα γουρουνάκια της. Βοηθούσε και τον μάγειρα. Εκτελώντας τα διακονήματά του, κέρδισε τη φήμη ότι είναι ήσυχος και υπάκουος. Είχε μυστικά ομολογήσει σε έναν από τους μοναχούς τη συγγένεια που είχε με τον μάγειρα, ο οποίος συνέχεια κατηγορούσε το Μελέτιο για όποιο λάθος γινόταν στην κουζίνα. Όταν όμως ο ηγούμενος τον ρώτησε αν ήθελε καμία βοήθεια, ο μάγειρας είπε «Θέλω τον Μελέτιο για βοηθό». Ο ηγούμενος τότε είπε «Θα πρέπει να τον αγαπάς πολύ. Να σας πω, δεν μιλάει καθόλου, λέει μόνο ναι και έτσι τον προτιμώ γιατί δεν αντιλέγει σ' ό,τι και αν του πω». Ασφαλώς, η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος ασκήσεως του Μελετίου στη μοναστική ζωή. Βλέπουμε λοιπόν τα πρώτα του βήματα μέσα στην μοναστική ζωή, μέσα στο μοναστήρι της Βελανιδιάς, ένα μοναστήρι που είχε όχι ιδιαίτερα μορφωμένους μοναχούς, όπως λέγει ο ίδιος, αλλά ένα μοναστήρι όπου ήταν όλοι απλοί, ήταν απροσποίητοι, ήταν φυσικοί, ήταν οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι άνθρωποι αυτούς που είχε μάθει και είχε μεγαλώσει μαζί τους στο χωριό του, αυτοί οι άδολοι και άκακοι άνθρωποι που δίδονταν έτσι ελεύθερα και άνετα στον ίδιο τον Χριστό, ζούσαν αυτήν την απροσποίητη ευλάβεια και πίστη και όλοι αυτοί ήταν παραδείγματα τα οποία ενέπνευσαν και πολλές ομιλίες του Μελετίου αργότερα όταν έγινε επίσκοπος. Μάλιστα δε, ενώ ήταν πτυχιούχος του Πανεπιστήμιου, το ανέθεσαν λέει να προσέχει τη λεχόνα γουρούνα για να μην πλακώσει τα γουρουνάκια της, καθώς επίσης τον είχαν βάλει να είναι και βοηθός του μαγείρου, που πολλές φορές για διάφορες ελλείψεις εκεί στο μαγειρίο, στο φαγητό, ο μάγειρας έλεγε ότι για όλα αυτά ο Μελέτιος, αυτός είναι η αιτία που δεν ήταν καλό το φαγητό ή μπορεί να ήταν και καμένο ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έβρισκαν. Όμως, όταν ο ηγούμενος του ζήτησε «Θες κάποια βοήθεια να στείλουμε κάποιον εκεί να σε βοηθήσει», ζητούσε πάντοτε τον Μελέτιο. Και το ζητούσε γιατί ποτέ λέει, δεν έλεγε όχι, έλεγε πάντοτε ναι. Ήταν άνθρωπος υπακοής, ήταν άνθρωπος ευλάβειας και ήταν άνθρωπος ταπεινώσεως, ζώντας μαζί με τους εν Χριστώ αδελφούς του και μεγαλώνοντας κοντά τους, παίρνοντας από όλους και κάτι. Από άλλον την απλότητα, από άλλον ακούγοντας λέει το Ευαγγέλιο γέμιζαν τα μάτια του δάκρυα, γιατί μέσα από το Ευαγγέλιο μιλάει αυτός ο ίδιος ο Κύριος και πράγματι μιλούσε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Παίρνοντας παράδειγμα τον Άνω τον Μοναχό που όλη τη νύχτα δοξολογούσε, έψελε τη δοξολογία και στους 8 ήχους μέχρι να ξημερώσει μια κατάπαυστη δοξολογία στον Τριαδικό Θεό. Και κατ' επέκταση λέει και αυτός ο οποίος αντικαθιστούσε πολλές φορές τον ηγούμενο όταν απουσίαζε από το μοναστήρι, που είχε συνεπαρθεί από την προσευχή και αντί να ετοιμάσει λέει το γεύμα, όχι μόνο δεν ετοίμασε το γεύμα, αλλά είχαν χάσει και το γεύμα οι υπόλοιποι μοναχοί, διότι αυτός ήταν πλέον μετάρσιος, είχε βρεθεί σε μια κατάσταση προσευχής που πραγματικά εκεί πάβει ο χρόνος και ο χώρος. Πλέον δεν αισθάνεσαι ούτε την πείνα, ούτε την δίψα, ούτε το κρύο. Βρίσκεσαι σε μια άλλη διάσταση που την διάσταση αυτή την γνωρίζουν μόνο αυτοί οι οποίοι την έχουν βιώσει και την βιώνουν. Πολύ χαρακτηριστικά είναι και ο βίος του Αγίου Αντωνίου μας παρουσιάζει όταν πηγαίνει ο Παύλος ο Απλούς να μονάσει μαζί με τον Άγιο Μέγα Αντώνιο. Τον είχε αφήσει επί μία εβδομάδα έξω από το κελί του, εκεί στην έρημο, και δεν τον έβαζε μέσα, γιατί
πίστευε πως είναι μεγάλης ηλικίας και δεν θα τα καταφέρει. Και όμως ο Παύλος ο Απλούς είχε καθίσει επί μία εβδομάδα πεινασμένος, διψασμένος, με το κρύο της ερήμου και κατ' επέκταση με τα άγρια θηρία τα οποία υπάρχουν εκεί στις ερήμους. Και όταν μετά από μία εβδομάδα πίστηκε πλέον ο Αντώνιος ότι ο Παύλος ο Απλούς μπορέσει να γίνει μοναχός, έχει αυτή την αντοχή και έχει αυτή την θέληση να βρεθεί εκεί στην έρημο μαζί του και να γίνει συνασκητής του, πράγματι τον βάζει μέσα στο κελί του και λέει, έλα αδελφέ, να σε τρατάρω κάτι, ότι έτσι ευλογήσει το τραπέζι μας. Έτσι λοιπόν έκατσε, έστρωσε την τράπεζα με ολίγα λέει κρεμμύδια και κάποια έτσι όσπρια τα οποία ήταν μουλιασμένα. Αυτά τρώνε οι ασκητές στις ερήμους. Πρώτο λοιπόν καθίσουν να γευματίσουν, λέει ο Μέγας Αντώνιος, αδελφέ, ας κάνουμε προσευχή για αυτά αγαθά που μας προσέφερε ο Κύριός μας. Και αρχίζουν λοιπόν λέει, την προσευχή και όταν τελείωσε η προσευχή είχε περάσει μία εβδομάδα. Έτσι λέει ο βιογράφος. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που δίδονται πραγματικά σε αυτήν την αδιάλειπτη, εκατάπαυστη, αέναη προσευχή, σε αυτή την πνευματική αδολεσχία με τον Θεό, τότε πραγματικά δεν υφίσταται χρόνος ούτε χώρος, βρίσκονται σε άλλη διάσταση. Δεν είναι, υπόκονται στους φυσικούς νόμους, αλλά άλλοι νόμοι, πνευματικοί πλέον, είναι αυτοί οι οποίοι τους έχουν αγκαλιάσει και τους έχουν κυριεύσει. Τα αυτά τα ολίγα, ίσως να σας κούρασα, αλλά πιστεύω ότι είναι διδακτικά και για την δική μας, την σύγχρονη καθημερινότητα, να αντλούμε διάφορα διδάγματα, παραδείγματα από την ζωή κάποιων συνανθρώπων μας, οι οποίοι έζησαν όχι πριν 40 ή 50 χρόνια και ενδεχομένως μας αφήνουν παρακαταθήκη τόσο την Αγία Βιωτή τους όσο και αυτά τα οποία τους έθελγαν για να αλλάξουν στάση, τρόπο συμπεριφοράς και να προσελκύσουν τον Κύριο να τους αποκαλυφθεί. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην ζωή μας σαν δώρο. Κάποιοι άλλοι έρχονται σαν μάθημα. Όλους τους αγαπάμε γιατί όλοι έχουν να μας προσφέρουν και κάτι. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Ο καθένας ας δει ποιο είναι το δώρο, ποιος άνθρωπος είναι δωρεά για αυτόν και ποιος άνθρωπος είναι μάθημα για αυτόν και ας τους αγαπήσουμε για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτήν την χαρά και αυτήν την ειρήνη όπως ο νεαρός Μελέτιος, την ζωή του οποίου μελετούμε σε αυτές τις συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθώ καλή, ευλογημένη εβδομάδα και να έχετε πάντοτε χαρά, χαρά και ειρήνη. Χαίρετε.